Γιατί βατράχια? Τα βατράχια γιατί αναφέρεται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να πάρουν το φιλί του πρίγκιπα. Γιατί υπάρχουν κάποια βατράχια τα οποία θέλουν να πάρουν το φιλί για να γίνουν πρίγκιπισσες και πρίγκιπες. Υπάρχουν κάποια άλλα που δεν θέλουν, θέλουν να μείνουν βατράχια, τους αρέσει στους βάλτους, αλλά γενικά η κοινωνία τα πιέζει να πάρουν αυτό το φιλί. Οπότε αυτό το βιβλίο γενικότερα είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που αντιστέκονται στο φιλί της μεταμόρφωσης. Με μπέρδεψες τώρα. Δεν το είχα. Σε σχέση δεν το είχα σε σκοπό. Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό. Τι λέγεται βατράχια, γιατί είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν όπως είναι και όχι να γίνουν αυτό που τους επιτάσσει και τους επιβάλλει η κοινωνία. Με πήγες αλλιώς πριν και τώρα πας αλλιώς. Με πας όλο το κοινωνικό πολιτικό που γίνεστε της εποχής που πάσεις. Τα βατράχια αυτό συμβολίζουν. Αυτό που συμβαίνει τώρα και που συνέβαινε, συμβαίνει και πάντα θα συμβαίνει. Να είναι αστυνομικό, έτσι. Είναι αστυνομικό, είναι αστυνομικό. Εξελίσσεται στην Εύβοια, στο νησί της Εύβοιας. Φτάνει και στη στερεά Ελλάδα με μία μικρή, να πω, κόντρα με την Αθήνα. Ουσιαστικά ασχολείται με την περίπτωση της δολοφονίας μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία ανασύρεται νεκρή από τα νερά του εγωικού. Και ο πρωταγωνιστής ήρωας, αστυνόμος καπετάνος, καλείται να διελευκάνει το έγκλημα. Ενώ καλείται να διελευκάνει το έγκλημα, το πιο σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι καλείται να διελευκάνει το έγκλημα ερχόμενος από μια κατάσταση παρακμής. Καθώς για προηγούμενη υπόθεση της αστυνομίας έχει αποπευθεί από την ενεργό δράση. Καλείται να διελευκάνει το έγκλημα, προκύπτουν πολλά στοιχεία για το κοινωνικό περιβάλλον του θύματος, προκύπτουν πολλά στοιχεία για το κοινωνικό περιβάλλον μιας ολόκληρης οικογένειας και ο αστυνόμος καπετάνος του δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσει μέσω αυτής της υπόθεσης και τους δικούς του φόβους, καθώς το κοριτσάκι θα λέγαμε ότι ήταν ένα περιθωριοποιημένο κορίτσι και θα το βάζαμε στην έννοια του bullying. Καθώς στο σχολείο, λόγω των μουσικών ακουσμάτων της, metal, death metal, τι είχε περιθωριοποιηθεί. Οπότε για λόγους και συναισθηματικούς του ήρωα, του δίνεται ένα παραπάνω κίνητρο για να καταφέρει να επιλύσει την υπόθεση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα βιβλίο με τρεις ιστορίες. Είναι μια ιστορία της έρευνας, του εγκλήματος που έχει συμβεί. Είναι μια ιστορία του παρελθόντος, η οποία θα δώσει ένα τέλος στην τωρινή μας ιστορία. Και είναι και μια ιστορία η οποία περιγράφει τη ζωή μιας οικογένειας, μιας αγροτικής οικογένειας, σε μια περιοχή εκτός Χαλκίδας, που είναι η πρωτεύουσα της Εύβοιας, στο Αλιβέρι. Όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος, με έναν κατά κάποιο τρόπο μαγικό τρόπο, θα κουμπώσουν ένα μεγάλο μπάσμα και θα φτιάξουν ένα ψηφιδωτό ολόκληρο του εγκλήματος και των κινήτων για αυτό το έγκλημα. Πάμε πίσω, πάμε στην δεκαετία του 80 με την αγροτική Ήπεθρο και το πώς μια μάνα προσπαθεί να μεγαλώσει δύο παιδιά κάτω από αδίκουσες συνθήκες και τα καταφέρνει ή δεν τα καταφέρνει και τι ηθικά διλήμματα έχει και η ίδια για την οικογένειά της. Okay. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Όχι, και μιλάμε μόνο για τα βατράχια αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή παίζουν πολλά. Ναι, δεν είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο τα βατράχια. Τώρα, 14 Νοέμβρη, στο Θέατρο Πόλη του κ. Κατρανίδη, θα παιχτεί το πρώτο θεατρικό μου έργο, το πρώτο θεατρικό κείμενο σε σκηνοθεσία Απόστολου Σταυρόπουλου. Πρόκειται για μια αστυνομική ιστορία. Νομίζω είναι κλασικό αυτό. Είναι κλασικό, ναι. Όταν άμα κάτι πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει, καλύτερα να είσαι σε αυτό το κομμάτι και, για να βγει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Με δύο ηθοποιούς, με δύο νέα παιδιά, τον Νίκο Αναγνωσόπουλο και τη Φέη τη Ψωμιάδη. 14 Νοέμβρη πρεμιέρα, ένα θα έλεγα θρίλερ αστυνομικό με ένα κύριο θέμα την παιδική εκμετάλλευση σε όλο το έργο. Και πέρα από μια πλοκή ενδιαφέρουσα, ας ελπίσουμε ότι θα βγάλει και τα μηνύματα που προσωπούμε και γνωστούς ανθρώπους που θα το δουν. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Προσπαθώντας να το βάλουμε μέσα σε μια πλοκή που θα κρατήσει τον αναγνώστη σε εγρήγορση. Έτσι, έτσι, να μπλέκουμε τα πράγματα στο Άρμα Πρέσβη. Ναι. Στο θέατρο που πολλοί είμαστε χωρί επικοινωνία, έτσι και ωραία, σε όλο το θέατρο.
Α, και το κόκκινο μελίσι. Το κόκκινο μελίσι που είναι ο τίτλος ακριβώς του έργου, ξεχάσαμε να το πούμε. Θα παιχτεί εκεί. Πρεμιέρα 14 Νοέμβρη. Α, το είπες τώρα. Το είπα, το είπα. Είναι επίσημο, οπότε το... δεν υπάρχει λόγος. Παίζει κι άλλο θετικό έργο. Ναι, παίζει κι άλλο θετικό έργο. Αυτή τη στιγμή έχω ολοκληρώσει το δεύτερο μου θεατρικό έργο. Σε συνεργασία με μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτη που τη θαύμαζα πάντα και τη θαυμάζω, την Αναστασία Κουμίνου, η οποία θα έχουμε την τιμή να το σκηνοθετήσει. Αυτό θα είναι μεταγενέστερο, θα ξεκινήσουμε Μάρτιο. Οπότε δεν ανακοινώνεται ημερομηνία. Όχι, εντάξει. Για να μην εκτεθούμε κιόλα. Εντάξει, όταν αλλάξει. Τώρα στο 14 Νοεμβρίου τελείωσε. Ναι, αυτό είναι. Τελικέ πρόοδε των αστυνομικών. Ναι. Τι έχει φύγει από την Έχω φύγει, αλλά λόγω προσωπικής μου εμπονής παραμένω στο παιχνίδι και παρακολουθώ. Συγγνώμη. Βιβλία. Α, εδώ. Ναι. Τελειώνει αυτό. Δηλαδή έπρεπε να λυθεί. Όχι, όχι. Αυτό είναι το ντεμπούτο που συνηθίζω να λέω το αστυνόμου καπετάνου. Ο σκοπός είναι να φτιαχτεί μια αστυνομική σειρά. Οπότε είναι η πρώτη του περιπέτεια έντυπη που διαβάζουμε ως αναγνώστες. Και θα συνεχίσει σίγουρα σε δεύτερη και έχουμε σκοπό να. Να συνεχίσουμε και σε ακόμα νέες περιπέτειες. Στα πρότυπα... Άρα, σειρά βιβλίων, δύο θεατρικά. Φτάνουν για μια χρονιά. Α, οκ. Του χρόνου μπορούμε στον ίδιο φόρο και να ξανασυστήσουμε για τα επόμενα. Αλλά νομίζω για μια χρονιά... Ναι, είμαστε εντάξει. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Το καθένα από μόνο του είναι μια ολόκληρη δουλειά. Ναι, είμαστε εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε και το Art & Press. Για την τιμή που μου κάνει να μιλήσω. Ωραία.